Θυμάμαι. Ναι, ναι, βέβαια. Με χειροβομβίδες. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ντούμα, παιδιά, τον πρόεδρο των ειδικών φρουρών. Mm. Γεια σας, κύριε Ντούμα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Μήπως έχετε υπόψη σας τίποτα για αυτήν την επιχείρηση που γίνεται τώρα? Όχι, δεν γνωρίζω, και εγώ από τον κύριο Καραστεφανή πληροφορούμε. Εντάξει. Ας ευχηθούμε ότι θα έχει αίσιο. Έτσι κι αλλιώς σας είχαμε καλέσει για άλλο θέμα. Ναι, όχι, τον κύριο Ντούμα τον καλέσαμε για τη μήνυση που υπέβαλαν εναντίον του κυρίου Βούτση, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, κύριε Ντούμα? Εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά δεν μου άρεσε η έκφραση, έτσι με ενόχλησε και τα λοιπά, αλλά να το πω κι αλλιώς. Πολλοί κόσμος αναφέρεται έτσι στην αστυνομία, απαξιωτικά, στους αστυνομικούς, δηλαδή με αυτή την έκφραση που δεν μου αρέσει ειλικρινά. Συμφωνώ μαζί σας. Γιατί να κάνεις μήνυση? Αν το ανέφερε ή το ακούγαμε από έναν απλό άνθρωπο, θα περνούσα διάφορο, δεν θα μας απασχολούσε. Εδώ πρόκειται για το Γενικό Γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Αν ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν εκφράζεται έτσι για αστυνομικούς, που ξέρει πολύ καλά ότι ο μεγάλος αριθμός, το μεγαλύτερο μέρος εργάζεται, μοχθεί, θυσιάζεται, δίνει το αίμα του, δεν έχει κανένας δικαίωμα να παίζει με την αξιοπρέπειά του. Τα χείλη λοιπόν αυτού του ανθρώπου, εφόσον είπαν αυτά τα πράγματα, πρέπει να πούν και κάτι άλλο. Να ζητήσουν συγγνώμη ή να ανακαλέσουν αυτό που είπαν. Δεν σας υπάρχει. Σας πήρε κανένα τηλέφωνο, επικοινωνήσατε μαζί του, προσπαθήσατε να του μιλήσετε, να του πείτε, να του ρωτήσετε γιατί προέβη σε αυτούς τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς? Περιμέναμε από την Παρασκευή μέχρι και χθες να ανακαλέσει και να ζητήσει μια συγγνώμη, όπως του ζητήσαμε από την πρώτη μέρα. Άνθρωποι είμαστε, κάνουμε λάθη. Οι και εκείνο θα μπορούσε έδωσε, να είχε κάνει ένα λάθος. Δεν σας βρίσκουν σύμφωνο, δηλαδή δεν σας καλύπτουν? Γιατί έδωσε κάποιες εξηγήσεις λίγες ώρες μετά ο κύριος Βούτσης. Και σε δήλωση και σε γραπτή του δήλωση. Όχι, δεν καλύπτουν κανέναν και νομίζω δεν καλύπτουν κανέναν νοήμονα άνθρωπο. Ξέρουμε να διαβάζουμε και να ακούμε. Ανασκεύασε και διασκεύασε. Δεν ανακάλεσε. Μάλιστα είπε ότι απομονώθηκε κάποια φράση. Δεν υπάρχει νοήμον άνθρωπος που διάβασε ολόκληρη τη δήλωσή του ή την άκουσε, να πει ότι εσείς οι δημοσιογράφοι απομονώσατε μέρος από αυτή τη δήλωση. Αυτό το κάνουν πάντα οι πολιτικοί, κύριε Ντούμα, όταν εκτίθεται από μια δήλωση και δέχονται την καταγραφή. Στη συνέχεια προσπαθούν να τα ρίξουν στους δημοσιογράφους που απομόνωσαν, έκοψαν, μοντάρισαν ή ανασκεύασαν ή τέλος πάντων οι ίδιοι παρανόησαν αυτό που είπαν. Να πω όμως κάτι άλλο. Σε σχέση με τη μήνυση, διότι το να διαφωνεί κανείς και να καταγγέλει τον άλλο για μια τοποθέτηση, δικαίωμά του που λένε και ούτε συζήτηση. Αλλά ας πούμε, εσείς δεν θα έπρεπε σαν εργαζόμενος, όταν ακούγατε τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται στους Έλληνες εργαζόμενους και να λέει ότι είναι η χώρα των τεμπέληδων, να του κάνετε μια μήνυση και αυτού? Δεν θα έπρεπε οι ένστολοι να κάνουν μια μήνυση στον Υπουργό εκείνον που είπε ότι δεν κάνουν παραγωγική δουλειά οι ένστολοι? Θέλω να πω ότι αν μπλέξουμε σε αυτή την ιστορία, όπου η τοποθέτηση του άλλου που δεν μας αρέσει, μπορεί να είναι και υβριστική, εγώ δεν σας δεν το κρύβω. Αυτό είναι υβριστό. Το άλλο είναι γενικός κριτική, δεν είναι το ίδιο. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά ένας χαρακτηρισμός ή η άποψη κάποιου. Κοιτάξτε, θα δεχόμασταν και την άποψή του αν θεωρούσε ή το αίσθημά του να θεωρεί τους αστυνομικούς μπάτσους και θα απολάμβανε το τίμημά του. Θα μπορούσαμε να το δεχθούμε. Αλλά η συμπεριφορά του αυτή, τους λέω, αλλά αύριο λέω ότι είπα κάτι άλλο, αναφέρομαι στους επίορκους, που γνωρίζετε ότι οι επίορκοι δεν έχουν όπλο, παίζει με την νοημοσύνη. Οι επίορκοι που έχει διαπιστωθεί ότι είναι επίορκοι. Υπάρχουν και επίορκοι που δεν το έχει μάθει κανείς ότι είναι επίορκοι. Τότε πώς θα τους κατονομάσουμε επίορκους αν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει? Τους διαπιστωμένα επίορκους μιλάμε, οι οποίοι δεν φέρουν όπλο. Είναι τρελό να αναφέρετε σε αυτούς. Εμένα με ενδιαφέρει να και μάλιστα βάζει τους μπάτσους δίπλα σε μια λέξη μπράβους. Και σε οτιδήποτε άλλο απασχολεί κακό σε αυτή τη χώρα. Συνδυάζει και συνδέει τους αστυνομικούς με μπράβους στην ίδια φράση. Δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτά τα αισθήματα. Γιατί ένας βουλευτής στο περιστήλιο της Βουλής, όταν εκφράζεται έτσι, πηγάζει από αισθήματα, δεν πηγάζει από διαπιστώσεις. Τι λέτε εσείς στη μήνυσή σας, τι ζητάτε? Εμείς επιμένουμε και πάλι ότι εφόσον πρόκειται για ένα φραστικό λάθος ή για μια τοποθέτηση για την οποία μετάνιωσε, να τοποθετηθεί ή να ζητήσει συγγνώμη, δηλαδή να ανακαλέσει, και εμείς θα αποσύρουμε τη μήνυσή μας.
Έχει να κάνει μόνο και μόνο με την αξιοπρέπεια των αστυνομικών. Μάλιστα, αυτή την απέτηση έχετε λοιπόν. Ναι, κατανοητό. Ναι, πάντως, να πούμε ότι ζητήσαμε από τον κύριο Βούτση να είναι στην κουβέντα μας εδώ και δεν δέχτηκε να συνομιλήσει μαζί σας. Δεν ξέρω γιατί. Και εγώ περίμενα να είναι και ήμουν χαρούμενος διότι έτσι με ενημερώσατε. Ναι, μα δεν θέλησε τελικώς. Δεν θέλησε. Θα ήταν ίσως μια ευκαιρία να ανακαλέσει, να ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι κακό. Προφανώς. Ιδιαίτερα από έναν πολιτικό. Πρέπει να το κάνει αυτό. Ναι, και όταν αναφέρονται σε θεσμικά όργανα, τώρα τον αδομιουδός. Το να το λένε στον δρόμο όπως σωστά είπατε, μπορεί να το λέω καθένας. Σας το λέω ξανά, έχει να κάνει μόνο και μόνο με την αξιοπρέπεια των αστυνομικών, που δεν έχει τίποτα άλλο πλέον. Όλα έχουν περικοπεί, κατακρεουργηθεί, αυτό μας μένει. Αυτό πρέπει να περισσώσουμε.